Παπαρίζου τραγουδάκι ο καλός της Ανδρέας Καψάλης στην Καμαρώνη, δεύτερο τραπέζι πίστα, για να μην δίνει και στόχο. Ο αγαπημένος σήμερα θα είναι εκεί, θα είναι στο τραπέζι. Κάπου θα είναι. Έχουμε πει το όνομα, το τραπέζι Παπαρίζου δεν είναι. Εκεί θα κάθεται. Α, δεν γνωρίζω. Καμουφλάζ αυτό ήταν. Εξποίηση. Όσο και να τον κρύψει, όσο και να τον κρύψει, σήμερα θα φανεί πόσο πολύ υπάρχει αυτό το δέσμο που όλοι γύρω σας μιλάνε. Είμαι πάρα πολύ καλά. Αλλά σήμερα θέλω να είμαστε απολύτως συγκεντρωμένοι στην πρεμιέρα. Γιατί γι' αυτό έχω άγχος. Δεν έχω άγχος για την αγάπη. Άγχος δεν έχει, γιατί ο καλός της την άφησε στιγμή όλη τη νύχτα. Ο Ανδρέας Καψάλης έφτασε από τους πρώτους στο νυχτερινό κέντρο, κάθισε στο τραπέζι του και μιλούσε με φίλη του. Κάποια στιγμή ο πολιτικός μηχανικός σηκώθηκε και κατευθύνθηκε στο καμαρίνι της αγαπημένης του. Είναι ανανεωμένη και αυτό φταίει επειδή ξαναβρήκε την αγάπη. Είναι όλα τέλεια, είναι πάρα πολύ καλά. Όλο το βράδυ η Έλληνα Παπαρίζου αφιέρωνε τα τραγούδια της στον νέο της έρωτα, αφήνοντας πίσω τις λάθος αγάπες και στέλνοντας τα μηνύματά της με τις δηλώσεις της. Θα έλεγα ότι είναι μια καινούργια αρχή για πολλά πράγματα στη ζωή μου. Και άλλως το έχω δηλώσει επειδή, εντάξει, πέρασε μια φάση περίεργη στη ζωή μου. Και νιώθω πάρα πολύ καλά. Ο άντρας που της έκλεψε την καρδιά όλη τη βραδιά δεν φάνηκε να ενοχλείται από τις κάμερες και τους φωτογράφους. Άλλωστε η Έλληνα Παπαρίζου και ο Ανδρέας Καψάλης παραδέχονται πλέον ότι είναι μαζί και ευτυχισμένοι. Η αγάπη είναι ακόμα να κάνουμε και λάθη. Αλλά να τα καταλαβαίνουμε κιόλας. Η Έλληνα Παπαρίζου, ανανεωμένη με σεξ εμφάνιση πάνω στην πίστα και ερωτευμένη, θέλει να ξεχάσει όλα αυτά που την έχουν πληγώσει στο παρελθόν, κάνοντας μια καινούργια αρχή στο πλευρό του Ανδρέα Καψάλη. Πιασμένες χέρι-χέρι, η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Έλενα Παπαρίζου τραγουδούν η μία τα τραγούδια της άλλης στη χθεσινή τους πρεμιέρα. Όταν συνεργάζονται δύο όμορφες και ταλαντούχες γυναίκες, γίνεται χαμός. Γίνεται. Γεια, θα συνεργαστούμε. Είναι μια πολύ ωραία, πολύ ωραία συνεργασία. Πολύ ωραία. Και πιστεύουμε ότι θα είναι μια ωραία πρεμιέρα επίσης, όσο και άγχος να έχουμε. Εγώ έχω πάρα πολύ δράκη, αλήθεια είναι. Τραγουδίστριες εμφανίζονται στην πίστα έχοντας η μία την πλάτη στην άλλη πάνω σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Ξεκινάμε, θα το προδώσουμε, δεν πειράζει, πλάτη-πλάτη και μου λέει Έλενα να γυρίσουμε όμως κάποια στιγμή, να κοιταχτούμε και λέω ας το δοκιμάσουμε. Και τα χέρια μας ήταν, λέει θα πέσουμε, άσχο καλύτερα, καλά είμαστε πλάτη-πλάτη. Καλό μας χειμώνα, κορίτσι μου! Τρέμουν τα πόδια μου ακόμα, Νατάσα, το ξέρεις αυτό, ε! Έτσι! Νομίζω ότι κάπως έτσι πάνε, δεν φταίνε τα κούνια. Εγώ φταίω. Χειροκροτήστε δυνατά, ρε παιδιά, να φύγει το πόδι! Καλώς ήρθατε! Πρώτο τραπέζι πίστα κάθισε χθες το βράδυ ο Ανδρέας Φουστάνος με την Νατάσα Θεοδωρίδου να του στέλνει φιλιά 6 χρόνια μετά το διαζυγείο του. Έλενα Παπαρίζου εμφανίστηκε φορώντας ένα μίνι σκούρο μπλε φόρεμα με ασημένιες λεπτομέρειες και η Νατάσα Θεοδωρίδου επέλεξε για την πρεμιέρα μίντι μαύρο φόρεμα.
Ποιο στοιχείο είναι αυτό που σας κάνει να ταιριάζετε πιο πολύ? Οι λάθος αγάπες. Σ' αγαπώ. Όχι, πλάκα. Καλή πρόθεση. Καλή πρόθεση. Ναι, και η μία και η άλλη. Μαζί με τις δύο κυρίες εμφανίζεται και ο Λευτέρης Πανταζής, που ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος για τη συνεργασία. Θετική σκέψη. Τα κορίτσια έχουν θετική άβρα. Και εγώ ακολουθώ από πίσω. Μαζί, μαζί, μαζί. Θα γίνει χαμός. Λάθος αγάπες.